Ο κύριος Μηταράκης θα κάνει ένα λεπτάκι, απλώς επειδή έχει προκύψει ένα ενδιαφέρον θέμα. Πράγματι, αυτές οι δαπάνες, όπως αναφέρονται εδώ, ειδικού σκοπού, χρήζουν μια ελάχιστη συζήτηση. Και πράγματι, συμφωνώ με τον προλαλήσαντα ότι το έλλειμμα, αυτό που εμφανίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ ως έλλειμμα, ως διαφορά από εσάς, στα 44 εκατομμύρια, έγιναν μετά το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό το δάνειο πράγματι ελήφθη στις 6 Οκτωβρίου του 2009. Δύο μέρες μετά τις εκλογές του 9, την ίδια μέρα που ορκιζόταν υπουργός η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η οποία πιθανόν να μπορεί να μας διαφωτίσει πάνω σε αυτό το θέμα. Θα ρωτήσω όμως σε αυτό. Θα ρωτήσω όμως πάνω σε αυτό. Θέλω το λόγο μετά, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρατε εδώ πέρα στο υπόμνημα, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, οι δικηγόροι θα μου πούν τη σωστή ερμηνεία, της κυρίας Πολίζου, δαπάνες τις οποίες ονομάζει ειδικού σκοπού, που είναι περίπου 85 δισεκατομμύρια. Όπως έχω προσθέσει. Από ό,τι φαίνεται από το κείμενο, χωρίς να μπορώ να κρίνω. Τόσα τα πρόσθεσα τώρα. Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν είναι κρυφές δαπάνες, δηλαδή είναι πληρωμές ως αποτέλεσμα διεθνούς διαιτησίας, ως μισθοδοσία εκτάκτων περιστατικών με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα είναι όλα πράγματα τα οποία φαντάζομαι υπάρχουν στη διάβια. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι απολογισμοί που είδατε. Έχετε την εκτίμηση ότι περιλαμβάνουν αυτές τις δαπάνες ή όχι? Οι υπολογισμοί που είδατε, και θα ρωτήσω κάτι το οποίο στηρίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έχει τη λογική της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή περιλαμβάνει και έκτακτα έσοδα και έκτακτες δαπάνες πέρα της λογικής, της λογιστικής λογικής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας? Προσπαθώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά και γιατί, αν υπάρχουν αυτά τα ποσά στους απολογισμούς. Γιατί είναι πράγματι ένα ενδιαφέρον σημείο που σωστά τέθηκε. Η λογιστική αρχή ξεχωρίζει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες από τα έκτακτα. Αυτό το γνωρίζετε. Εδώ θέλω να καταλάβω το εξής. Οι απολογισμοί που συζητάμε είναι η συνολική οικονομική θέση του Κελπνό ή είναι το μέρος της συνολικής θέσης η οποία αφορά τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και κατά συνέπεια πιθανό να προκύπτει από αυτό η διαφορά που αναφέρεται στο υπόμνημα της κυρίας Πολίζου, τα οποία πιθανόν από ό,τι αντιλαμβάνομαι να είναι έξοδα, τα οποία δεν καλύφθηκαν από την κρατική επιχορήγηση, από άλλες πηγές εισόδων, κυρίως το δάνειο αυτό που αναλήφθηκε επί κυρίας Ξενογιανακοπούλου. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει αυτό. Όχι, κύριε Πρόεδρε, το λόγο λίγα. Ότι δεν το μπορούν... διορθώσω επειδή ο κύριος Λάπας με δύο που εκταμιεύθηκε. Το λόγο, το λόγο. Συγχωρείτε, να πω κάτι. Να απαντήσουν πρώτα την ερώτησή μου. Όχι, νομίζω ότι έχουν απαντήσει ότι δεν μπορούν να δώσουν απάντηση. Μισό λεπτάκι. Όπως όλοι το πρόσεξα πάρα πολύ. Να σας απαντήσουν αυτό. Γιατί δεν έχουν δώσει ισχύ. Γιατί κάθε φορά που κάνω εγώ ερώτηση σας ενοχλεί να απαντήσουν. Όχι, δεν με ενοχλεί. Παρακαλώ. Ρωτάω, όπως είδατε εσείς τα απολογιστικά σημειώματα, αναφερόντουσαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ή στις συνολικές δραστηριότητες του Κελπνό, με όλα τα θέματα λογιστικής που θέσατε? Από τις καταστάσεις των απολογισμών που όπως μας τέθηκαν, δεν μπορούμε να έχουμε άποψη τι περιλαμβάνουν μέσα, αν είχαν μόνο τα τακτικά τους έσοδα-έξοδα ή αν είχαν τυχόν έκτακτα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι δυνατόν στο Υπουργείο να μην δώσουν απολογισμό και των εκτάκτων εσόδων και των εκτάκτων δαπανών? Τα οποία αν είναι σωστά, είναι θα το κρίνουμε. Από την περίοδο 10 έως 14. Είναι... Αναφέρονται σε εκκριμένα ποια θεωρήθηκαν έκτακτα έξοδα. Αν μια τέτοια δαπάνη του 10 ή του 11 να μην έχει καταγραφεί μέχρι το 14 και τέλος του 14. Αυτό ρωτάω. Μπορεί να έχει καταγραφεί όταν... Κοίτα, όταν καταχωρημένες ανέα υπόγειονταν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αναφέρει εδώ πέρα ότι χάθηκε μια δίκη στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο το 2013 για μια σύμβαση του 9. Το 9 δεν είχε προβλεφτεί ότι θα χαθεί αυτή η δίκη. Ίσως δεν είχε γίνει καν η αγωγή εναντίον του Κελπνό. Όταν το 2013 έχασε το Κελπνό αυτή την αγωγή για 17 εκατομμύρια, έπρεπε τότε να το πληρώσει. Αλλά αυτό το έξοδο δεν συσχετίζεται με τα έσοδα του 2013. Είναι έκτακτο, το οποίο στα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναφέρεται ως έκτακτο. Στον απολογισμό του Υπουργείου δεν θα αναφέρονται τα έκτακτα, δεν είναι δυνατόν. Τα πάντα αναφέρονται. Αυτό ρώτησα. Όταν κάνεις απολογισμό, αναφέρεις και τα τακτικά και τα έκτακτα. Μα αυτή είναι η ερώτησή μου, κύριε συνάδελφε. Και ρωτάω ειλικρινά. Καταθέταν ξεχωριστά τον απολογισμό τους για τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού
και ξεχωριστά ό,τι άλλο έκτακτο έσοδο και έξοδο υπήρχε ή καταθέταν μια συγκεντρωτική εικόνα. Ένα στον απολογισμό. Υπήρχε το δάνειο των 200 εκατομμυρίων. Συγγνώμη, έχουμε ένδειξη ότι είχαν δύο απολογισμούς κάθε χρόνο. Ένα απολογισμό κάθε τέταρτο. Υπάρχει ο προϋπολογισμός συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Μπορεί να υπάρχει και τον συνολικό. Ο απολογισμός ήταν ένα ενιαίο και το ερώτημα είναι, που αποκαλύφθηκε νομίζω σήμερα, γιατί αυτά, εάν δεν συμπεριλήφθηκαν, που δεν μπορούν να το βεβαιώσουν. Το είπε, δεν, δεν μπορούν να το βεβαιώσουν οι κύριοι. Η κυρία Πολύσου το είπε. Ωραία, θα την πιστέψουμε στον και καλά. Ναι, ή είναι μόνο αυτά τα κονδύλια. Σε ποιο έτος αναφέρονται. Αφήστε το, γιατί είπα και στον συνάδελφό σας προηγουμένως ότι εδώ δημιουργούνται ζητήματα. Μπορεί να μπλέξουν άνθρωποι. Να το λέω. Όχι, αυτό. Πρέπει να το δούμε, συμφωνώ μαζί σας. Ωραία, να το δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μας διαφωτίσουν οι μάρτυρες. Έτσι, έχουμε το πραγματικό γεγονός ότι αποκαλύφθηκε μια κατηγορία δαπανών η οποία ονομάζεται ειδικές δαπάνες. Έκτακτες, θα τα λέγω, για λόγους. Έκτακτες ειδικές, όπως θέλετε πείτε τις, και αυτό αποδομεί. Όταν χάνεις μια δίκη, είναι έκτακτο. Μα σας παρακαλώ, βεβαίως, αλλά δεν μπορεί να μην γράφεται κάπου η δαπάνη. Ο απολογισμός τι σημαίνει. Βέβαια.